Η καρδιά είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, δηλαδή το κέντρο της προσωπικότητός του. Εκεί που μπορεί να συναντήσει τον Θεό ο άνθρωπος, εκεί που μπορεί να κάνει την ελεύθερη επιλογή του για τον Θεό ο άνθρωπος. Είναι το κέντρο της προσωπικότητας του. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει την καρδιά του με μόνες τις δυνάμεις του. Την καρδιά μας την βρίσκουμε, διότι πρέπει να πούμε ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να ενωθεί ο νους μας με την καρδιά μας, διότι τότε είμαστε τεθεραπευμένοι, ολοκληρωμένοι και μπορούμε να στραφούμε με ολόκληρη την ύπαρξή μας προς το Θεό, εκπληρώνοντας θεοπρεπώς την εντολή Του που μας ζητά να Τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε Πνεύμα Άγιο και να γνωρίσουμε το Θεό αν δεν ενωθεί ο νους μας με την καρδιά, με την καρδιά μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινες δυνάμεις. Ο νους ενώνεται με την καρδιά μόνο με την ενέργεια της χάριτος του Θεού. Και η χάρις αυτή έρχεται όταν ο άνθρωπος σταυρώσει τον νου του με τα ευαγγελικά προστάγματα. Μάθει να ζει, να σκέφτεται, να αντιδρά σύμφωνα με τα ευαγγελικά προστάγματα. Τότε ο νους του κάνει αυτή την κατάβαση στη βαθιά καρδιά και από εκεί στρέφεται ολόκληρος προς τον Θεό. Τότε είναι θεραπευμένος ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε με μόνες τις δυνάμεις μας να κάνουμε αυτό το θαύμα, δηλαδή να ενωθεί η καρδιά μας με το Πνεύμα του Θεού, διότι αυτό είναι, όπως έλεγε ο Γέροντας, το μεγαλύτερο θαύμα σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, η ένωση της καρδιάς του ανθρώπου με το Πνεύμα του Θεού. Η χάρις του Θεού που βοηθάει το νου μας να ενωθεί με την καρδιά μας. Αλλά ο Θεός μας έδωσε ποικίλα μέσα να αποκτήσουμε αυτή, να πραγματοποιήσουμε αυτή τη θεραπεία. Το ένα μας έδωσε το Άγιο όνομά Του. Το Άγιο όνομά Του είναι φορέας της ενεργίας του προσώπου Του. Το όνομά Του είναι συνδεδεμένο με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Και όταν εμείς επικαλούμαστε το όνομά Του, ζωοποιείται η παρουσία Του μέσα μας. Και με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού μαζεύουμε τα ίχνη της παρουσίας του Κυρίου μέσα μας, και αυτά τα ίχνη της παρουσίας του κτίζουν τον ναό των Άγιων του Θεού μέσα μας. Αυτό είναι ένας τρόπος, αυτό είναι ένα μέσο. Μας έδωσε επίσης τον Άγιο Λόγο Του. Ο Λόγος Του είναι δημιουργικός. Ο Κύριος είπε στην αρχή της δημιουργίας γεννηθεί Το και όλα έγιναν δια του Λόγου Του. Το Λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν, λέει ο ψαλμός. Επομένως, ο λόγος του είναι δημιουργικός, και όταν εμείς μελετούμε τον Λόγο του Θεού και ακόμα περισσότερο όταν προσευχόμαστε με τον Λόγο του Θεού, γίνεται η γλώσσα μας με την οποία και εμείς μιλάμε στο Θεό, όπως ο Θεός μίλησε σε εμάς με τον Λόγο Του, και εμείς προσευχόμαστε και μιλάμε στο Θεό με τον Λόγο Του, μαθαίνουμε τη γλώσσα του Θεού. Και αυτή η γλώσσα κάνει ένα δημιουργικό έργο. Αφήνει τα ίχνη της παρουσίας Του στην καρδιά μας. Ενικήτω ο Λόγος του Θεού εν ημίν πλουσίως, λέγει ο Απόστολος. Να ζήσει πλούσια ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέει ο Απόστολος. Και να αφήσει αυτά τα δημιουργικά ίχνη, τα αναδημιουργικά ίχνη της παρουσίας Του μέσα στην καρδιά μας. Και αυτά κτίζουν τον ναό των Άγιων του Θεού μέσα μας. Δεν γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού ζει εν ημίν? Σαν να ήταν μια τετριμένη πραγματικότητα.
σαν κάτι το συνηθισμένο. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει. Έτσι λοιπόν, μας έδωσε αυτά τα μέσα και ακόμα πιο μεγάλο μέσο μας έδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τη λειτουργία. Όπως ο Κύριος είπε, ένα σκληρό λόγο, όπως είπαν οι Ιουδαίοι, αν δεν φάγουμε τη σάρκα του και αν δεν πιούμε το αίμα του, αν δεν φάμε το σώμα του και αν δεν πιούμε το αίμα του, δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Και έτσι, όταν όμως μετέχουμε με καθαρή συνείδηση στο μυστήριο της ευχαριστίας και τρεφόμαστε με το σώμα του και το αίμα του, τότε γίνεται αυτή η μετοχή μας στη ζωή του Θεού, η ανταλλαγή της μικρής πρόσκαιρης ζωής μας με την ατελεύτητη ουράνια ζωή του Θεού, και κτίζουμε το νοό τον Άγιο του Θεού μέσα μας. Μας έδωσε πολλά μέσα, αλλά ανέφερα τα τρία κυριότερα, το όνομα του, τον λόγο του και το σώμα του το Άγιο, στο οποίο κοινωνούμε για να έχουμε ζωή.